Θα καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα για να μας δώσει τα φώτα του για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Βεβαίως, καλοκαίρι είναι, φυσιολογικές οι θερμοκρασίες. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ναι, εντάξει, φυσιολογικές ίσως λίγο προς τα πάνω, προς βέβαια, τα πάνω. Όσον αφορά τις υψηλότερες τιμές. Φυσιολογικές για την εποχή τους, θέλω να πω. Γιατί πράγματι, τέτοιες περιόδους που έχουμε και τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, έχουμε την ηλιακή ακτινοβολία να είναι πάντα στις μέγιστες τιμές της, χωρίς το βοριαδάκι, γιατί συνήθως το μελτέμι είναι αυτό, δηλαδή ο ετησίας. Το μελτεμάκι αυτό είναι που πολλές φορές βλέπουμε να κατά κάποιο τρόπο να εκτονώνει την κατάσταση, και αυτό λείπει. Και βέβαια, βλέπουμε θερμοκρασίες ιδιαίτερα στον υπηρετικό χώρο να είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλές, αναμενόμενο ήταν άλλωστε. Αν και θα λέγαμε ότι και πάλι, με βάση αυτό που παρατηρούμε εμείς για να βγάλουμε τα αποτελέσματα των θερμοκρασιών, νομίζω ότι πάμε καλά, αντέχουμε. Εδώ τώρα για την Κρήτη, η διακύμανση των θερμοκρασιών ήταν περίπου στα πλαίσια όπως είχαμε περιγράψει. Δηλαδή, είδαμε το Ηράκλειο, για παράδειγμα, έδωσε θερμοκρασίες 32-34, κατά τόπου στην Κνωσό και τους 35 βαθμούς, όπως επίσης και ο νομός Λασιθίου για τα βόρεια. Εδώ οι δυτικές περιοχές έδωσαν θερμοκρασίες γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου και 37, 38 και το 40, εντάξει, μπορεί να είδαμε και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ήταν ως επιτοπλίστων στην ενδοχώρα και νότιες περιοχές. Mm-hmm. Απόλυτα λογική αυτή η κατανομή των θερμοκρασιών, ελλείψη βέβαια και του ανεμολογικού πεδίου. Δεν είχαμε σε πολλές περιοχές τον άνεμο που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή την κάμψη, θα λέγαμε, των θερμοκρασιών. Τώρα, κύριε Λέκα, επειδή τις επόμενες ημέρες γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, θα μας πείτε αν μέχρι την Τετάρτη θα δροσίσει λίγο ο καιρός για να πάρουμε μια ανάσα? Κοιτάξτε, αύριο κορυφώνεται, εν πρώτης να πούμε. Δηλαδή, αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα, αλλά δεν αποκλείς κατά τόπους να δεις και πάλι λίγο υψηλότερη την τιμή, γιατί δεν αλλάζει κάτι. Αυτό λοιπόν, και επειδή έχουμε και τη θερμότερη, θα λέγαμε, κατανομή της μάζας, αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ιδιαίτερα ο κόσμος είναι καλό, χάρηκα που είδα τώρα τον κόσμο αυτή την ώρα να είναι στις παραλίες. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δεν υπάρχει ακτινοβολία, υπάρχει ζέστη, εκτονώνεται. Το μεσημέρι όμως καλό είναι να αποφεύγει, να βρίσκεται εκτεθειμένος σε ένα περιβάλλον με πολύ ηλιοφάνεια. Να πούμε λοιπόν ότι από τη Δευτέρα και την Τρίτη δροσιά δεν θα δούμε. Εκείνο που περιμένουμε είναι μια κάμψη απλά των θερμοκρασιών. Ο παράγοντας όμως θερμοκρασίας, αν συνδυαστεί, όπου θα γίνει σε πολλές περιοχές, αν συνδυαστεί με τον παράγοντα της υγρασίας, γιατί αυτό το βοριαδάκι, ναι, μεν είναι πολύ αναμενόμενο, αλλά προσέξτε, για τα βόρεια, εξαιτίας του ότι το Αιγαίο είναι αυτή τη στιγμή μια χύτρα που πραγματικά βράζει. Mm-hmm. Επομένως, τα ποσοστά υγρασίας που θα μεταφερθούν πάνω από τις βόρειες περιοχές, ο νότος που θα τον έχει καταβάτη και θα είναι λίγο, θα πούμε, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, δεν ενισχύονται ιδιαίτερα, αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να διατηρήσει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, η ελπίδα για δροσιά είναι πάρα πολύ μικρή. Απλά ας ελπίζουμε σε μια κάμψη των θερμοκρασιών. Εκείνο τώρα που πραγματικά επισημάνατε από την Τετάρτη, κάπου ακούσατε κάτι είδατε. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χειρότερο από τούτο. Έρχεται δηλαδή ένας πραγματικός καύσωνας από την Τετάρτη και μετά? Ναι, τη Δευτέρα θα το δούμε, διότι έχει τα στοιχεία. Οι συνθήκες δηλαδή τώρα, οι οποίες μπορεί να προδιαγράφονται από την Τετάρτη και μετά, γιατί έχει το τριήμερο, mm-hmm. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα έχει τις θερμοκρασίες, η εισβολή είναι πάρα πολύ θερμή. Είναι αρκετά θερμότερη από τούτη. Με τον τρόπο που θα γίνει, εάν δεν δούμε από Δευτέρα να υπάρξει κάποιος παράγοντας ο οποίος μπορεί να ανατρέψει αυτή τη θερμοκρασιακή άνοδο, τότε θα σας έλεγα ναι, εκεί θα χρειαστεί από Τετάρτη και μετά να πούμε προσοχή. Χρειάζεται να δούμε τα δύσκολα. Άρα από Τετάρτη και μετά μπορεί να δούμε και θερμοκρασίες πάνω από τους 40-41 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, σε κάποιες περιοχές τουλάχιστον. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, μπορούμε σίγουρα. Και αύριο μπορούμε να το δούμε. Αλλά οι θερμοκρασίες και το βράδυ, γιατί τώρα βλέπουμε θερμοκρασίες οι οποίες πέφτουν στους 22, 24, έτσι. 26 το Ηράκλειο. Αυτό είναι όμως καλό, εκτονώνεται. Από την Τετάρτη οι θερμοκρασίες δύσκολα θα υποχωρούν προς τα πίσω. Και αυτή η μη υποχώρηση, γιατί θέλουμε και θερμοκρασίες τη νύχτα οι οποίες να είναι πάρα πολύ υψηλές. Και αυτό δυστυχώς εκεί το δείχνει. Δείχνει τις υψηλές της ημέρας, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να είναι 40, 41, 42, γιατί είναι σημειακές.
μπορεί η θερμοκρασία να ξεπεράσει γενικότερα στο νησί τους 36 βαθμούς, γιατί 36,5 που είναι η ανθρώπινη θερμοκρασία είναι το όριο για να πούμε ότι από εκεί και πάνω μπαίνουμε στη συνθήκη του καύσωνα. Δηλαδή, έχουμε 40 με 41 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να υποθέσουμε ότι στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία θα μπορεί να είναι και πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, που αντιλαμβανόμαστε σε κατάσταση ύπνου τη δυσφορία προκαλεί αυτή η θερμοκρασία. Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα που η δυσφορία αυτή πραγματικά θα συνδράμει ώστε να κάνει πιο δύσκολες τις συνθήκες. Γι' αυτό και λέμε στον πραγματικό καύσωνα και η πολιτεία θα λάβει μέτρα. Είμαι βέβαιος ότι θα εκδοθεί. Αυτό θα το δούμε όμως τη Δευτέρα. Η βεβαιότητα θα έρθει τη Δευτέρα, προσέξτε, γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει. Να αλλάξει, αντιλαμβανόμαστε. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Πάντως τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι θα πρέπει από Δευτέρα να ανασκουμποθούμε, να δούμε πολιτιακά τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να προστατευτούν οι ομάδες, ο κόσμος πώς μπορεί να αντιδράσει. Προφανώς η ενέργεια είναι το στοιχείο εκείνο που αν μας λείψει πραγματικά όπως και στο χειμώνα, στο βαρύ χειμώνα, το χιονιά, ουέ και αλίμον αν χάσουμε την ενέργεια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και ο κόσμος και να λαμβάνει πάντα τα μέτρα προστασίας ώστε αυτές οι μέρες οι δύσκολες να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω βεβαίως οι υψηλές θερμοκρασίες να μην είναι εφιάλτης μόνο για εμάς, αλλά να είναι εφιάλτης και για τον κορονοϊό που δεν τον ευνοούν. Αυτό είναι τουλάχιστον στα θετικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λέκα. Καλό σας βράδυ.